Πριν από μερικά λεπτά ήρθαν εδώ μέλη του κινήματος «Δεν πληρώνω». Αυτά είναι όμως στην οδό Θεολόγου 100-150 μέτρα. Βλέπω μπροστά μπροστά τον κύριο Γκορτζίδη, τον δήμαρχο Αργυρούπολης Ελληνικού, μπροστά μπροστά εκεί στα μάτια. Ακριβώς. Είχαν έρθει λοιπόν και άλλα άτομα εδώ για συμπαράσταση. Είχαν έρθει και μέλη της ΑΔΕΔΗ. Μεταξύ αυτών που είχαμε δει ήταν και ο κύριος Γρηγόρης Καλομήρης, που βρίσκεται ανάμεσα στα άτομα που βλέπετε μπροστά από τα ΜΑΤ, στις αποθήσεις στα πλάνα στους δέκτες σας. Η εντολή που ακούσαμε ότι έχει δοθεί είναι ότι θα πρέπει να γίνει η καθάριση του χώρου. Και αυτό. Α, είναι και ο κ. Καλομήρης. Όπως ακούσανε και συνάδελφοί μας. Είπαν ότι θα πρέπει να γίνει καθάριση και των δημοσιογράφων. Και αυτό είναι κάτι που τι το ακούσαμε. Τι θα καθάριση δημοσιογράφων? Απομάκρυνση. Απομάκρυνση από το σημείο. Τώρα δεν έχω καταλάβει. Οι συγκεντρωμένοι προσπαθούν να μπουν στο κτίριο της ΔΕΗ? Δεν υπήρξε τέτοια διάθεση. Τουλάχιστον τότε τι χτυπιόνται? Τι είναι δηλαδή? Τους πρόκειται να φύγουν προς τα πέρα και γίνονται αυτές οι αξιμαχίες? Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θα πρέπει να φύγουν εντελώς από το σημείο το συγκεκριμένο. Να απομακρυνθούν εντελώς από το συγκεκριμένο σημείο, και γι' αυτό άλλωστε είχαν αποθήσει και τους υπαλλήλους στην οδό Θεολόγου 150 μέτρα πιο πέρα. Τα άτομα που ακούτε τώρα να φωνάζουν έσχος είναι μέλη της Επιτροπής Αγώνα «Δεν πληρώνω», τα οποία έχουν έρθει εδώ για συμπαράσταση.